Κυρίες και άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας, είναι ερασιτέχνης ψαράς. Θα προσπαθήσω να κάνω και μια παραλληλή ομοσπονδία σωματείων ερασιτέχνικής αλληλείας για αυτό το νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση. Και εγώ δηλαδή δεν είμαι ψαράς, βλέπω πολύ γκρινιά πάντως στα social media από φίλους μου που ισχυρίζονται ότι είναι ψαράδες. Καλημέρα κύριε Κυρκυμπολάκη, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Μετρόπλη, κύριε Κακούση, δεν ξέρω αν σας είπαμε τη σωστή σειρά. Το ίδιο πράγμα είναι. Δεν πιστεύω να είστε κριτικός. Είμαι κριτικός βέβαιος. Δυσκολευτήκαμε να το καταλάβουμε. Κύριε Κυρκυμπολάκη, εγώ η κρίνια που έχω δει μέχρι στιγμής είναι κυρίως για το δόλωμα. Υπάρχουν και άλλα θέματα στο νομοσχέδιο που σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας προβληματίζει το γεγονός επίσης ότι μετά από 7 μήνες καραντίνας εξακολουθούμε να δεχόμαστε πιέσεις όσο αφορά νομοσχέδια και οι ερασιτέχνες αλληλείς και όπως είδατε και η κυνηγή με τα ζώα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τι πιέσεις κύριε Κυρκυμπολάκη, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι? Ναι, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη έχει ζητήσει από την Ελλάδα να πάρει μέτρα προστασίας για τον ενάλιο πλούτο, για τα ίχθυα αποθέματα και συμφωνούμε σε αυτό. Απλά έχουμε κάποιες ευλογές απορίες. Σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να ανεβαίνει στο διαδίκτυο μια διαβούλευση και έχουμε απορίες ποιος έκανε αυτές τις προτάσεις, ποιος γνωμοδότησε. Κύριε Κυρκυμπολάκη, τι ακριβώς σας ενοχλεί σε αυτό το νομοσχέδιο? Αυτό που μας ενοχλεί είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες. Είναι λυπής κάποια πράγματα. Είναι μια άτυπη διαβούλευση που πάει κατευθείαν για προεδρικό διάταγμα και έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ επίσης. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε κανένα δύο άρθρα που σας προβληματίζουν? Βέβαια. Μας προβληματίζει πάρα πολύ το ζωντανό δόλωμα. Γιατί όταν λέμε ζωντανό δόλωμα... Το απαγορεύει το άρθρο. Ζωντανό δόλωμα είναι και το σκουλίκι και η καραβίδα, το οποίο εισάγεται και πωλείται νόμιμα στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται σχεδόν από όλες τις τεχνικές. Ειδικά στην ακτή, δηλαδή δεν μπορεί ο παράκτιος ψαράς από την ακτή να πάει χωρίς δόλωμα να ψαρέψει. Μάλιστα, ωραία. Το ένα είναι αυτό. Άλλο. Δηλαδή τι επιτρέπει απλά τα έτοιμα πλαστικά δολώματα? Ναι, αυτά. Είναι μια, μόνο η δηλαδή... τεχνική του spinning, ας το πούμε. Μόνο αυτή η τεχνική από την ακτή γίνεται. Μισό λεπτό. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός ο οποίος έπαιρνε 5 μπετονιές μαζί με τα καρούλια του και πήγαινε στην παραλία, έκοβε μια σουπιά για δόλωμα κομματάκι-κομματάκι και τη δόλωνε και την πέταγε μέσα. Αυτό δεν θα μπορεί να το κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, τα ζωντανά δολώματα μας ενδιαφέρουν διότι έχει αντίκτυπο και στον εμπορικό κλάδο και στον ερασιτέχνη αλληλεία. Κύριε Κυρκυμπολάκη, αυτό το οποίο σας περιέγραψα θα μπορεί να το κάνει κάποιος? Ή εννοούν ζωντανά δολώματα, ας πούμε τα καραβιδάκια, τα σκουλίκια τα οποία πολλούνται στα καταστήματα αλληλείας κτλ? Αυτά εννοούν, ζωντανά δολώματα. Θα ρωτήσω κάτι εγώ που δεν είμαι ψαράς. Άμα πάρω το καραβιδάκι ζωντανό και το σκοτώσω, μπορώ να το κάνω δόλωμα? Μπορείς να το κάνεις δόλωμα χωρίς να έχεις επιτυχία. Δεν δουλεύει. Πρέπει να είναι. Okay. Είναι σαν να πηγαίνει με σκασμένο λάστιχο. Για να γίνω λαϊκός. Ωραία. Άλλο εκτός από το δόλωμα, τι άλλο θέμα έχουμε? Προσπαθούν να προσθέσουν άλλο ένα μήνα στο ψαροντούφεκο. Να γίνουν 2 μήνες, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Να απαγορεύεται το ψαροντούφεκο 2 μήνες αντί για έναν που απαγορεύεται τώρα. Βέβαια. Χωρίς όμως να μας έχουν αποδείξει επιστημονικά και επιμεριωμένα ότι αυτό θα ωφελήσει στον ενάλιο πλούτο και στην αναπαραγωγή των ιχθυών αποθεμάτων. Άλλωστε την ίδια περίοδο η κανονική επαγγελματική αλληλεία επιτρέπεται. Βέβαια. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι τα ηλεκτρικά μοντέρ. Ναι. Απαγορεύουν τα ηλεκτρικά μοντέρ. Εφόσον εγώ σαν νόμιμος ερασιτέχνης αλληλείας μου έχει βάλει την νομοθεσία να ψαρεύω μέχρι 5 κιλά. Είτε έχω ηλεκτρικό μοντέρ είτε δεν έχω, έως εκεί θα ψαρέψω. Μάλιστα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Έχουμε διάφορα προβλήματα με την ερασιτεχνική αλληλεία. Επίσης, αντιμετωπίζουμε προβλήματα, γιατί θα ήθελα να αναφερθώ και στην Ομοσπονδία, η οποία είναι υποσύσταση. Εκπροσωπούμε 24 συνδευτικούς συλλόγους και το μεγαλύτερο σύνολο των ερασιτέχνων αλληλείων. Μάλιστα. Πρόεδρε, κύριε Πολάκη, επειδή ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναβούμε με ψαράδες, να δούμε τι άλλα ζητήματα υπάρχουν.